Από αυτόν τον παραδοσιακό λουμπίκο θα τρέξει ανθόνερο, ένα αρωματικό νερό το οποίο βγαίνει μετά από απόσταξη 3 ωρών. Η κυρία Αλεξάνδρα περιγράφει πώς γίνεται η διαδικασία περισυλλογής των ανθών και πώς έμαθε αυτή την τεχνική. Μαζεύομαι τον ανθό από την Ερατζιά, όχι πράσινα φύλλα και τέτοια. Μαζεύουμε και γεμίζουμε το καζάνι, βάζουμε μισό κιλό αλάτι. Και εντωμεταξύ το κλείνουμε και του βάζουμε φωτιά και από σιγά σιγά να τρέχει για να βγει δυνατό. Όσο λιγότερο βγάλαμε τόσο πιο δύναμη έχει. Το βρήκα από τη γιαγιά μου και από τη μαμά μου. Ο λαμπίκος αυτός είναι γύρω στα 30 χρόνια, προ γιαγιά. Και γιατί είναι μπακρένιος, δεν χαλάει αυτός να είναι από λαμαρίνα και τέτοια. Και είναι και πιο υγιεινό, αλλά είναι πολύ θεραπευτικό αυτό το ανθόνερο. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Φουρνέ, εκτός των άλλων πολιτιστικών και μορφωτικών δραστηριοτήτων του, παράγει ανθόνερο από τα άνθη Νερατζιάς, αναβιώνοντας μια παλιά συνήθεια των κατοίκων. Μια γιορτή η οποία είναι ένα έθιμο για το χωριό μας, λόγω της πορτοκαλιάς της Νερατζιάς που έχουμε, βγάζουμε το ανθόνερο. Το ανθόνερο έχει μια ειδική επεξεργασία, όπως θα δείτε και μετά εκεί που γίνεται η απόσταξή του. Και με αυτή την αφορμή κάνουμε και το γλέντι μας εδώ, να γλεντήσουμε. Είναι μια γιορτή που την κάνουμε πάρα πολλά χρόνια και συνεχίζουμε με όλες τις δυνάμεις που μπορούμε. Στόχος του Συλλόγου είναι να κάνει ευρύτατα γνωστό το ιδιαίτερο αυτό προϊόν, αλλά και να περάσει το έθιμο στις επόμενες γενιές. Η διαδικασία είναι, η οποία είναι πάρα πολύ όμορφη, γιατί συμμετέχουν όλα τα παιδιά του χωριού, μικροί, μεγάλοι. Αν δείτε από εκεί οι κυρίες που βγάζουν το ανθόνερο, τα παιδιά μας εδώ που από το πρωί τρέχουν. Ο Πολιτιστικός και Μορφωτικός Σύλλογος Φουρνέ Θέσπης διοργάνωσε το απόγευμα του Σαββάτου τη γιορτή του ανθόνερου στο Πολιτιστικό Κέντρο Φουρνέ.